Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφε και Κωνσταντόπουλε, φίλε Δημήτρη, ήθελα με την ευκαιρία της επίκαιρης, γιατί είναι ένα πραγματικό πρόβλημα για την περιοχή, αλλά να μου επιτρέψεις να δώσω μια συμβουλή σε σένα ως φίλος και βέβαια να προχωρήσω μια καταγγελία και στην αυτοκριτική μας σαν κυβέρνηση για αυτά που έχουμε κάνει. Να ξεκινήσουμε από τη συμβουλή. Στα επικοινωνιακά επιτελεία των μέσων που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που ανήκεις, συνήθως λένε κάθε μέρα το πρωί «Μην αφήνεις την αλήθεια να σου χαλάσει μια ωραία και στημένη ιστορία». Και εσύ με την επίκαιρη ερώτηση που κάνεις, τη χαλάς. Τη χαλάς γιατί αν διαβάσεις τα δελτία τύπου, 4 έχει βγάλει τις τελευταίες μέρες, ο υπεύθυνος υποδομών της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, ο κ. Νιάτης, θα διαβάσεις το πρώτο, ότι η οδική άξονας που σήμερα εγκαινιάζεται, μας λέει, σχεδιάστηκαν και προκηρύχθηκαν με διεθνείς διαγωνισμούς όσοι χρηματοδοτούμενα έργα από τις αρχές του 2001 και για ιστορικούς λόγους, μας λέει ότι το ΠΑΣΟΚ προετοίμασε και συμφώνησε τα βήματα που ακολούθησαν, διαπραγματεύτηκε με τις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίλυσε τα προβλήματα για τη σωτηρία των έργων παραχώρησης και βέβαια προέβη στη βελτιστοποίηση των μελετών με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του τελικού κόστου των έργων ενώ ικανοποίησε όλα τα εύλογα αιτήματα των τοπικών κοινωνιών. Άρα, ο κύριος Μανιάτης, που τα ξέρει και καλά αυτά τα πράγματα, προφανώς έχει προβλέψει και το αίτημα της τοπικής κοινωνίας για το Αγρίνιο. Ο κύριος Λοβέρτος μας είπε ότι αν δεν είχε εκλεγεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, θα τελειώναν γρηγορότερα τα έργα. Και πολλές άλλες δηλώσεις στην ίδια λογική. Οπότε θα ήθελα με την ευκαιρία να κάνω την καταγγελία και να παροτρύνω και εσάς και τους πολίτες να μην πιστεύετε τα μάτια σας. Να μην σκέφτεστε την αλήθεια. Να μην μετράτε το χρόνο που ταξιδέψατε για να έρθετε εδώ πέρα με ασφάλεια. Να μην νοιάζεστε γιατί δεν είχαμε ένα νεκρό. Και να καταγγείλουμε όλοι μαζί εμένα, τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ για την ολοκλήρωση των έργων και για το φιάσκο των εγγενείων. Πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μαζί σε αυτήν την καταγγελία. Επίσης, πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις καταγγελίες, γιατί έγινε μποτιλιάρισμα τη δεύτερη μέρα του Πάσχα στην περιοχή σας, που δεν έχει ξανασυμβεί αυτό ποτέ, γιατί ολοκληρώθηκαν τα έργα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, γιατί τέλειωσαν μαζί και οι αποζημιώσεις των καθυστερήσεων με τα έργα και τι θα κάνουν χιλιάδες εργαζόμενοι. Είναι και η Αχτιόγλου εδώ, θα απολογηθεί για τους χιλιάδες ανέρους με την ολοκλήρωση των έργων, γιατί διαπραγματεύτηκαν αυτές οι κυβερνήσεις τελευταίες εδώ του ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ειδικά τιμολόγια και εκπτώσεις στους συχνούς χρήστες, γιατί διαπραγματεύτηκαν δωρεάν διελεύσεις για τους μόνιμους κατοίκους, γιατί διαπραγματεύτηκαν δωρεάν διελεύσεις για τους άμυνα, γιατί επιχειρούν να βάλουν ηλεκτρονικά διόδια, γιατί είχαν το θράσος, όπως λέει ο κυβερνητικός υπεύθυνος, να ονοματοδοτήσουν σύραγγες με το όνομα του Νίκου Τεμπονέρα, του Αρέα Παπαντρέου, η Ιεροσυλία. Αν τη λέγαμε με Κώστα Σιμίτη, θα ήταν μια χαρά τα πράγματα, το τιμούσαμε. Γιατί προχωρήσαμε σε αυτό το φιάσκο των έργων, όταν τα είχατε υλοποιήσει όλα, εσείς και η Νέα Δημοκρατία, πραγματικά δηλαδή. Ψέματα λέτε, ουρές, τεράστιες, ημιτελή έργα, εγκαίνια, φιέστες, τα λέει ο κύριος Χατζηδάκης. Σας παρακαλούσα λοιπόν σε αυτές τις καταγγελίες να προσθέσουμε την καταγγελία που την κάνει και ο κύριος Μανιάτης σε δύο ανακοινώσεις ότι δεν κάνουμε νέα έργα. Άρα μη μας ρωτάτε για το έργο Ιόνιας Αγρινίου. Μη μας ρωτάτε γιατί τα έχετε κανονίσει εσείς όλα. Όταν κάνατε τις μελέτες, το σχεδιασμό των έργων, τα διόδια, τις διαπραγματεύσεις, μας ρωτάτε για αυτά. Θα περιμένετε όταν ξαναβγείτε κυβέρνηση μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και μετά το Σαμαρά στηρίζετε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρήσετε σε όλα αυτά τα έργα. Και να αλλάξετε και το όνομα της Σύρακας Αντρέας Παπανδρέου, που αποτελεί πραγματικά μεγάλη πλήγμα για το χώρο σας. Όνειρος. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.